Με έχει παιδική διάθεση, μ' αρέσει. Πώς είμαστε, ομάδα? Καλά είμαστε. Ναι. Έτοιμοι. Έχουμε αγχώς. Όσο πρέπει. Τι θα ακούσουμε σήμερα από τους Γκαζόζα? Θα πούμε το Ακρογιαλιές Δειλινά, ένα ελληνικό κομμάτι. Ναι. Ρίσκο αυτό, αλλά περιμένουμε να ακούσουμε. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Ο στόχος μας βασικά είναι να σηκωθούμε όλοι, να χορέψουμε και τέτοια βάση. Και τέτοια φάση. Έτοιμη είμαι εγώ πάντως, okay. Αν το καταφέρετε. Okay. Πάμε όλοι όρθιοι, όλοι! Βράδιαζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Hey! Κορίτσι ξένο σαν νησιός πλανιέται μοναχός στη γη. Hey! Χωρίς τροφή αναζητεί. Μπορεί να το έχουν πλανεύσει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Hey! Μπορεί ακόμα, μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Πάμε! Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Είναι αυτό που έλειπε σήμερα από το ρούχο σου. Ξέρω ότι δεν πάει, αλλά δεν πειράζει. Δεν πάει, δεν πάει. Τέλειο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το όνομά σας σε σαμπάνια. Γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση του Θοδωρή, μόνο σαμπάνιες θα άνοιγα τώρα, έτσι. Πολύ μεγάλη γιορτή. Θοδωρή, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα. Σε performer, πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και παρά την κούρασή σας τόσες ώρες, μας μεταδώσατε πολύ κέφι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ το έπαθα όλες τις φορές, έτσι. Έχεις όρεξη πολύ για αυτό που κάνεις και το μεταδίδεις πολύ. Πολύ ωραία είσαι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για τη διασκευή δεν θέλω πολύ να μιλήσω το πρώτο μέρος. Απλά σας το δίνω. Ήταν λίγο βαρύ. Όχι βαρύ, παιδί μου. Απλώς δεν ξέρω. Προτιμώ το κομμάτι περίπου εκεί που είναι παρά να γίνει κάτι. Επίσης το come on και αυτό στο σημείο. Α, δεν πέθανα τώρα. Αλλά δηλαδή, το βασικό πράγμα τι είναι. Γιατί πάρα πολύ ωραίο ήταν. Δηλαδή... Μισό λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Γιώργο, μισό λεπτό. Παιδιά, μου αρέσει αυτό, θέλω να βρίζω αυτό. Σταμάτα ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Κοίτα, διασκέδασα πάρα πολύ. Πες το μας. Εδώ που είμαστε, είναι ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα για σας. Εσύ είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, με πάρα πολύ καλή ενέργεια. Για την Έφη δεν μιλάω, για αυτή την πιτατζιά που βλέπω, πραγματικά. Λοιπόν, φτάνει νομίζω με αυτό. Μου αρέσετε προσωπικά εμένα πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, μία θέση σίγουρα θα την κερδίσουν για τα live του X-Factor. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα αποχωρήσει μια για πάντα και δεν θα συνεχίσει την πορεία του μαζί μας. Ακόμα την να λέει come on, come on, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο κομμάτι τώρα για να πεις. Ναι, αλλά ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του, τώρα, είναι πιο come on. Παράδειγμα σου λέω, ρε παιδί μου, εγώ είμαι λαϊκή τραγουδίστρια, δεν είμαι.
Και βγαίνω και... Το λουλουδάκι το έχουμε όμως. Όχι, Το λουλουδάκι το έχεις. Το λουλουδάκι του βουνού δεν τα φυσικά. Το λουλουδάκι του μαξέ. Ή είμαι pop τραγουδίστρια και να βγαίνω και να λέω «Έλα, πάμε» και να ρίξω καμία Ριάννα, δεν τέτοια. «Έλα, πάμε». Αυτό που λέει είναι τόσο μικρή λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Για να εξηγήσω και αυτό, όχι για να το εξηγήσω και αυτό. Δεν το χρειάζομαι, άμα θες εξηγήσεις. Επειδή θέλαμε να το κάνουμε dance και στους υπόλοιπους, επειδή θέλαμε να το κάνουμε λίγο dance. Καταλαβαίνω αυτό, άμα έλεγα λαϊκό κομμάτι δεν θα έλεγα ποτέ καμά. Είπα, απλά παρατήρησα κάτι και το είπα. Συγγνώμη. Δεν χρειάζεται, σταμάτα ρε Γιώργο. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, να δώσουμε σημασία σε αυτό που λέω. Λέω μόνη μου δηλαδή. Γιατί κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καλή τύχη. Κάμπτα. Καρέκλα. Κάμπτα. Καρέκλα. Πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Μου άρεσε που διαλέξατε ελληνικό κομμάτι, γιατί πιο πριν είχατε πει μόνο ξένα, οπότε θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι δείξατε αυτή την πτυχή της μπάντας και εσείς σαν τραγουδιστής δηλαδή. Και επειδή είναι και λίγο πιο, όχι λίγο, είναι ένα λαϊκό τραγούδι αυτό κατά βάση, είναι και ωραία που το είπες εσύ που μέχρι στιγμής έχεις τραγουδήσει άλλο στυλ. Μ' άρεσε πολύ. Η διασκευή, το αν ήταν όμορφη ή όχι, μπορεί να είναι και λίγο υποκειμενικό, αλλά ήταν καλοδουλεμένη. Όλοι περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν τον Θοδωρή, τι απόφαση θα πάρει. Είχε ενέργεια πολύ, το θέλουμε αυτό. Για πολλούς λόγους και για το ότι το X Factor ψάχνει τέτοιο πράγμα. Αν δεν έρθει ο Γιώργος Λεβέντης να με βοηθήσει, θα πηδηχτώ εγώ από το παράθυρο σε λίγο. Είναι όλοι καλοί. Ναι. Πείτε σαν πάντα, ήταν πολύ καλή την πάντα από όλους. Τα δύο αγόρια που αυτό που έκανες, βλέπεις αποτέλεσμα με... Όχι, αυτό έχει κατευθείαν κούμπος. Το άλλο έχει θέλει πολύ δουλειά. Το άλλο ήταν για μένα πολύ χύμα. Το κατάλαβα, εντάξει, το κατάλαβα. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, το πιάσαμε. Καζόζε, μ' ακούτε? Ακούτε? Ναι, ακούμε. Θα καθίσετε σε καρέκλα, Share Challenge των Groups συνεχίζεται και η αγωνία κορυφώνεται. Έχουν εμφανιστεί 6 από τις υποψηφιότητες της σημερινής ημέρας και οι 4 καρέκλες έχουν ήδη γεμίσει. Η Γκαζόζα που μόλις τραγούδησαν μία πρωτότυπη διασκευή του Ακρογιαλιές Λίνα κέρδισαν τον Θοδωρή και περιμένουν να ακούσουν ποιο group θα σηκωθεί από την καρέκλα για να καθίσουν εκεί. Θα καθίσετε στη θέση των Magma. Θέλουμε λίγο δουλειά ακόμα, κορίτσια. Θα καθίσουν στη θέση σας.